Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα μέχρι τις 7 μαζί σας. Με τον Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα του ήχου σήμερα και την επικοινωνία μας να γίνεται με τον γνωστό τρόπο, τον καθιερωμένο FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526 για οτιδήποτε θελήσετε. Στο διάστημα που θα είμαστε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής, είμαστε φυσικά εννοείται στην διάθεσή σας να απαντήσουμε. Αν θέλετε να μας κάνετε και κάποια υπόδειξη, οτιδήποτε έχει πέσει στην αντίληψή σας και μας έχει ξεφύγει εμάς, καλό δεχούμενο είναι. Μέχρι και τις 7 με ποδόσφαιρο, κατά κύριο λόγο. Μπάσκετ δεν έχει κάτι το εξαιρετικό. Θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια και της σημερινής εκπομπής σε ένα διάστημα που λίγο πολύ χαρακτηρίζεται και ως ένα μεταβατικό διάστημα. Δηλαδή είναι το διάστημα που περιμένουμε, είμαστε στον προθάλαμο του να γίνουν πράγματα όσον αφορά το ποδόσφαιρο και πράγματα που θα αφορούν την επόμενη μέρα της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και της επικείμενης παρουσίας του Άρη στη Super League. Αυτό που απομένει αγωνιστικά απλά και μόνο είναι η μαθηματική της επικύρωση και για να αρχίσουν να τρέχουν πλέον πιο ουσιαστικά και με μεγαλύτερη ταχύτητα όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία περιμένουμε να τρέξουν το επόμενο διάστημα και είναι πολλά και σε γενικές γραμμές είναι και ευχάριστο να ασχολείσαι με αυτά από τα πολύ δυσάρεστα που ασχολούμασταν τα προηγούμενα χρόνια κατά κύριο λόγο με τα προβλήματα που πέρασε ο Άρης, τις δικαστικές του περιπέτειες, τους υποβιβασμούς και τα διόλου αυτά ευχάριστα σκηνικά πλέον. Σαφώς είναι διαφορετικό το σκηνικό να ασχολείσαι με παίκτες που φεύγουν, παίκτες που έρχονται, νέα σχέδια, αναδιάρθρωση γενικότερα, πράγματα τα οποία μας έλειψαν είναι η αλήθεια και με πολύ χαρά θα τα υποδεχθούμε στην δημοσιογραφική μας ατζέντα τους επόμενους μήνες για την ακρίβεια, τις επόμενες μέρες, γιατί όλο αυτό το πράγμα, το project θα τρέξει για τους επόμενους μήνες μέχρι να δούμε ξανά τον Άρη τέλη Αυγούστου να πατάει ξανά στα γήπεδα της Super League. Βέβαια στο μεσοδιάστημα αυτό για λίγο ακόμη θα μας απασχολήσουν για κάποια παιχνίδια που έχουν απομείνει και ένα από αυτά είναι την Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα εδώ στην Καλαμαριά με τον Απόλλωνα Πόντου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τη δική του σημασία στην προσπάθεια που κάνει ο Άρης για να τερματίσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο τέλος της περίοδου. Αυτή τη στιγμή στο -1 από τον Όφη και αν θέλει να διατηρήσει να έχει βλέψεις και ελπίδες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, εφόσον φυσικά κερδίσει ο Όφη το Κυσαμικό αυτή την αγωνιστική, είναι να μην έχει απώλειες ο Άρης και να κρατηθεί στο -1 από τον Όφη, να παραμένει κοντά δηλαδή για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρωτιά, κάτι που το θέλουν στην ομάδα, το λέει ο προπονητής, το λέει ο τεχνικός διευθυντής, το λένε και οι παίκτες σε όλες τις δηλώσεις και ο Διαμαντόπουλος φιλοξενήσαμε προχθές, το ίδιο πράγμα μας είπε. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν και για να το πετύχουν θα πρέπει να περάσουν νικηφόρα την Κυριακή από το γήπεδο της Καλαμαριάς, από την έδρα του Απόλλωνα Πόντου, που και αυτός για τους δικούς του λόγους θέλει φυσικά να πάρει την νίκη. Εποφθαλμία σε προβλήματα με αδειοδοτήσεις είτε από την πάνω κατηγορία είτε από την Football League ο Απόλλων Πόντου και θέλει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκομιδή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Άρα και αυτός θα επιδιώξει την νίκη την Κυριακή και θα είναι έτσι ένα πολύ ανταγωνιστικό, απαιτητικό παιχνίδι, πιστεύω γεμάτο ένταση από τα καλά δυνατά παιχνίδια στην διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. Αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να προετοιμαστεί και ανάλογα η ομάδα. Και το ευχάριστο είναι ότι αυτή η προετοιμασία κυλάει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες για το παιχνίδι αυτό και ο προπονητής ο Δημήτρης Πανός έχει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα που κρίνει αυτός φυσικά εννοείται στο παιχνίδι της Κυριακής. Έχουμε και τους διαιτητές της αγωνιστικής της 27ης της Football League, αυτή που έχουμε δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι που θα γίνουν ίδια μέρα και ώρα, όπως αποφασίστηκε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προς το παρόν πάμε σε Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο δύο παιχνίδια στις 5 ώρα ζωντανά από την R3 μάλιστα στα περιβόλια Κυσαμικό Σόφι. Ο διαιτητής είναι ο Αντωνίου από την Αθήνα, με τέταρτο το Λαμπρόπουλο, το Δημητρόπουλο. Πώς το βλέπεις το μάτς? Δεν ξέρω. Δύο βαθμούς από την τρίτη θέση είναι ο Κυσαμικός. Δεν πρέπει να κερδίσει. Και πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να κερδίσει.
και ένα ακόμη μάτς γίνεται στην Κρήτη. Το ένα γίνεται στα Χανιά και το άλλο γίνεται στο Ηράκλειο. Στο Παγκρίτιο, ο Εργοτέλης φιλοξενεί τον Καραϊσκάκη την ίδια ώρα, στις 5 ώρα, με αντιπαριώτη από την Ανατολική Αττική Διαιτητή. Την Κυριακή γίνονται τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το μάτς που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ είναι φυσικά αυτό το Απόλλωνα Πόντου με τον Άρη. Με διαιτή τον Αγγελάκη, τον Νικό, από τη Μακεδονία, με Αϊναλή και Χριστάκογλου βοηθούς και Βουρνέλη επίσης από τη Μακεδονία. Είναι όλοι από τη Μακεδονία. Ο Αγγελάκης έχει τετράδα. Σχέση με τον Νίκο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Αγγελάκης. Ένας γιος, ένας εγγονός. Ένας ανεψιός, ξέρω. Ο Βουρνέλης τον ξέρω, τον Βουρνέλη. Ο μπαμπάς ήταν διαιτητής παλιά. Ναι. Και το μάτς αναγέννησης Καρδίτσας Πανσεραϊκός που είναι από το web στις 5 ώρα. Ο Μπλούνας από τη Φθιότητα με Βρέσκα τέταρτο διαιτητή. Στο Πανεγιάλιος δόξα δράμας είναι ο Μπακογιάννης από την Αθήνα. Στο Αιγινιακό Σπάρτη ο Κολιτάς από το Λασίθι. Και στο Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή, στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, είναι ο Τεβεκέλης. Μάλιστα. Αυτά. Όσον αφορά τους διαιτητές... Αγγελάκης, λοιπόν. Που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Football League, είναι τετράδα εδώ. Από τον τόπο μας, από τη Μακεδονία. Ο Χαλκιδικιώτης. Μην πούμε και σε έξοδα. Ο Χαλκιδικιώτης. Μα ευχαριστούν το λογικό κιόλας να γίνεται έτσι. Εντάξει. Την ίδια ώρα βέβαια που στη Football League παραμένει ένα ερωτηματικό το αν θα τελειώσουμε με δίχως άλλη αποχώρηση, καθώς έχουν σταλεί τελεσίγραφα από ποδοσφαιριστές της Καρδίτσας, της Πάρτης, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά θέματα σε ομάδες που είναι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και είναι του Πανσεραϊκού και είναι άγνωστο αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα ή αν θα λίγο πριν το τέλος μας αποχαιρετήσουν. Αυτή τη χαρά να τον ρίξουμε εμείς τον Πανσεραϊκό δεν μας τη δώσουν, ρε φίλε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θα μου πεις, δεν φταίει η ομάδα. Ούτε τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην ομάδα μας φταίνε τίποτα. Ούτε η πόλη τον σερόμαστε τίποτα. Αλλά είναι τόσα πολλά τα λόγια που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν μία χρονιά της ιστορίας του Άρη που ήμασταν εκεί που ήμασταν και βγάλανε τόσο μεγάλη γλώσσα χωρίς να βλέπουν ότι, OK, εκείνη τη χρονιά βγήκαν. Θα μου πεις, είναι φυσιολογικό. Όταν βγαίνεις πάνω από τον Άρη που είναι κάτι άπιαστο όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι φυσιολογικό να βγάλεις γλώσσα. Αλλά βλέπεις πως τα φέρνει η ζωή τώρα. Ο Άρης πηγαίνει εκεί που ανήκει και με τις όποιες προοπτικές έχει και εσύ πας υποδιάλυση πάλι στη Γάμα Εθνική. Ο καιρός έχει γυρίσματα. Στο ποδόσφαιρο αυτό αποθεώνεται συχνά πυκνά και να που ήρθαν τα γυρίσματα αυτά και ο ένας οδεύει στο φυσικό του χώρο, στη φυσική του θέση, εκεί που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τον βλέπουμε πλέον αδιάλειπτα και ο άλλος ετοιμάζεται για την Γάμα Εθνική. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε, αποστολή στο 545-2026, επικοινωνία εννοείται με την εκπομπή. Για τους φίλους που ρωτάτε γενικότερα και τα θέματα αυτά που αφορούν τον Σακίεβιτς, τον Τόμ Παπαδόπουλο, δεν θα έχει κάποια εξέλιξη, παιδιά, μέχρι το Μάιο πλέον, που θα γίνει το ταξίδι του Καρυπίδη στην Αμερική. Μέχρι τότε δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε, τόσο αν γίνει κάτι το συγκλονιστικό, κάποια ουσιαστική εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Παραμένει το ενδιαφέρον, παραμένει η κουβέντα, η ατζέντα είναι ανοιχτή και θα γραφτούν νέα κεφάλαια στο ταξίδι που θα γίνει τον επόμενο μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την πλευρά που τον ίδιο τον Καρυπίδη και την αδερφή του, όπως είχε γίνει και πώς είναι, κάνα χρόνο από ό,τι είχαν πάει και πάλι οι δυο τους στην Αμερική. Μέχρι τότε, φυσικά, θα πρέπει να φαντάζομαι να γίνουν πράγματα στην ομάδα και για τα πράγματα αυτά την απόλυτη ευθύνη έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο πρόεδρός της, ο οποίος τρέχει την καθημερινότητα και θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες για μια σειρά από διάφορα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο σου? Κάτσε, μίλα λίγο κανονικά, γιατί ένα, ότι δεν ακούγεται. Ένα, είμαστε κομπλέ. 3, 2, 5, 7. Εγώ σε ακούω πάντως. Μ' ακούς, ακούγομαι? Ποιος, και εσένα σε πήραν τηλέφωνο, δεν ακούγομαι? Με κόβετε.
Κόψτον, κόψτον. Με κόβουνε, με κόβουνε, κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, υπάρχει πληροφορία ότι τελικά για τους φακέλους της Football League θα υπάρξει η κατάθεση 30 Απριλίου. Δηλαδή δεν έχει τότε. Ναι. Ακόμη, το να στο λέω ως πληροφορία. Αλλά τώρα, πάνω κάτω εκεί θα είναι. Εντάξει, το φυσιολογικό κιόλας αυτό είναι. Οπότε θα υπάρχουν και καμιά 15 μετά μέρες να πω για να βγουν οι αποφάσεις. Μπορεί και παραπάνω βέβαια. Μα πάει και τέλος Μαΐου να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και αμέσως μετά να γίνει η όλη διαδικασία. Μπορεί και νωρίτερα. Όπως με βάση το ρεπορτάζ σας λέγαμε και χθες, για το τηλεοπτικό που ρωτούσαν κάποιοι φίλοι, ο Άρης είναι μέσα στις ομάδες που ακόμα δεν έχει συμφωνήσει και έχει και αυτή την ευχέρεια, την δικαιολογία αν θέλετε, ότι ακόμα δεν έχει βγει μαθηματικά, και το λέω ως προς την βιωσιμότητα για την επόμενη σεζόν, άρα είναι λίγο πιο flexible. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι το Σάββατο υπάρχει συνάντηση που επιβεβαιώνεται και από τον Άρη, δηλαδή ότι θα υπάρχει και παρουσία του κυρίου Καρυπίδη σε αυτή τη συνάντηση με πρωτοβουλία του κυρίου Αλαφούζου, ο οποίος από τη στιγμή που έχει τον Sky και έχει τα ταλαβέρια με τον OTE TV, νομίζω σε ένα βαθμό είναι και η συνειδιοκτησία, υπάρχει κάτι, έχει μετοχές, τέλος πάντων έχει την πρόσβαση με τον Κοσμοτέ TV να εξασφαλίσει κάποια καλύτερα συμβόλαια, και αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι το Σάββατο θα παρουσιάσει ένα πλάνο στις υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν ακόμα συμβόλαιο με πολύ καλύτερα ποσά από τα ποσά που μέχρι τώρα έχουν από την Νόβα, και κάποιοι δεν έχουν καθόλου. Ο Άρης είναι από τις ομάδες που έχει μια πρώτη έτσι κουβέντα με ποσό που δεν έχει ικανοποιήσει φυσικά, και λέγεται ότι θα παρουσιάσει πολύ καλύτερο. Από το λέγεται, και ειδικά όταν μιλάμε για τον Αλαφούζο τώρα, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στον Παναθηναϊκό, μέχρι το πράτο, μέχρι το υπογράφο, έχει πια μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το Σάββατο όμως φαίνεται ότι θα υπάρξει μια εξέλιξη και θα δούμε πραγματικά πού κινούμαστε. Δηλαδή, αν όντως ο TTV μπαίνει στο παιχνίδι διεκδίκηση κάποιων ομάδων με τη μορφή πακέτου, δηλαδή μπορεί να πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, okay, αν είστε. Οι 8 ομάδες που και έρθετε, οι 8 ομάδες και σας δώσω, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια τα μοιραστείτε. Τυχαίο είναι το ποσό που λέω, έτσι. Μπορεί να είναι 10, 2, 3, 5. Βάλτε όποιο νούμερο πείτε εσείς. Σας δίνω λοιπόν 10 εκατομμύρια και μοιραστείτε τα. Παίρνει 3 ο Παναθηναϊκός, 2 ο Άρης και από 1 οι υπόλοιποι. Περισσεύει και μια ομάδα, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι τι λέτε. Τότε θα έχουμε ένα αντικείμενο. Και ενδεχομένως να έχουμε και μία αντιπρόταση μετά στον όποιο Άρη, στον όποιο Απαναθηναϊκό, στον όποιο Ατρόμητο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από την πλευρά της Νόβα. Γιατί είναι η Νόβα διαφορετικό να ξέρει ότι παίζει μόνη της, οπότε σου λέει take it or leave it, και είναι διαφορετικό να προσπαθήσει να πάρει μία ομάδα έχοντας κάποιον ανταγωνιστή. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα δούμε τι θα γίνει με ένα σημαντικό κομμάτι. Και το λέω αυτό στα πλαίσια των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης. Την απόφαση για το τηλεοπτικό συμβόλαιο θα την πάρει ο Καρυπίδης. Είτε υπάρχει στο κάδρο Νικ, Τόμ και όποιος άλλος μετά από ένα μήνα, είτε δεν υπάρχει. Την απόφαση θα την πάρει ο Καρυπίδης, γιατί είναι και σε άμεση συνάρτηση με την βιωσιμότητα και την αδειοδότηση. Υπάρχει και ένα εναλλακτικό πλάνο που να μην συμπεριλαμβάνει το τηλεοπτικό. Αλλά εκείνο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της, στο πλάνο βιωσιμότητας του τηλεοπτικού. Ένα σημαντικότερο έσοδο για όλες τις ομάδες, και με αυτό ξεπερνάς το σκόπελο της βιωσιμότητας, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και το ραντεβού του Σαββάτου. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος μάλιστα είχε βοηθήσει πάρα πολύ με τα γκολ του. Καλή ώρα όπως τώρα που η ομάδα επιστρέφει στη Super League, τότε στην πρώτη εθνική, δεν ήταν τότε. Ήτανε. Έχει βάλει τον κόμμα την Καστοριά, φίλε, το 90. Ναι. Από ο Γιώργος ο Γκουγκουλιάς. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσα έχεις βάλει τότε? 9 γκολ είχα βάλει στη Β' Εθνική. 9 γκολ στη Β' Εθνική, αλλά έχεις βάλει μερικά πολύ καθοριστικά, έτσι δεν είναι? Αυτό με την Καστοριά είναι με όλα Καστοριά τα λεφτά. Και με το Χαϊλαπάρης και ο Βελόνης έβαλε το 2-1. Το 1-1 έκανε, ναι, το 1-1, στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε, ναι. Αλλά με την Καστοριά εκεί ξεκίνησε το σερί
το θετικό σερί που είχαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι είναι, εκείνο το παιχνίδι με την Καστοριά ο Άρης ήταν πολύ δυσκύλιο στον γκολ. Δυσκολευόταν πάρα πολύ. Ναι, δυσκολευόμασταν πάρα πολύ και σε αυτό το παιχνίδι και στις καθυστερήσεις. Ο αγαπημένος παίκτης του Αναστόπουλου είναι ο Γκουγκουλιάς. Μετά από εκείνο το γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν νομίζω το πρώτο παιχνίδι του Αναστόπουλου εκείνο. Όχι. Όχι, το δεύτερο. Το πρώτο ήταν. Όχι, όχι, το δεύτερο παιχνίδι του. Το δεύτερο. Κύριε Αναστόπουλο, ναι. Ήταν το πρώτο που μπήκα εγώ αλλαγή. Με Αναστόπουλο. Όπως και τότε, έτσι και φέτος Γιώργο Άρης παίρνει την άνοδο, βέβαια όχι με εκείνη τη δυσκολία και με το να φτάσει η καρδιά μας να πάει στην Κούλουρη στο 90 βέβγα. Ασυνήθιστο αυτό, αλλά... Ναι, ναι. Το καταφέρνει πολύ πιο εύκολα. Πιστεύεις ότι ήταν δίκαιο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή βάσει της εικόνας των ομάδων φέτος στη σεζόν? Νομίζω ναι, είναι δίκαιη η άνοδο του Άρη. Φέτος τον έσχισε άλλη μια συνέντευξη που έδωσα ότι μπορεί να μην έχει τα ονόματα που είχε πέρσι, αλλά έδειξε σε άλλη εικόνα στο γήπεδο, πιο ομάδα, δεμένοι οι παίχτες και αυτό που μπαίνανε στο αγωνιστικό χώρο που έβλεπες οι ποδοσφαιριστές να παλεύουν και για τη φανέλα και για την νίκη. Που αυτό νομίζω έλειπε την προηγούμενη χρονιά. Ενώ υπήρχαν για μένα πιο καλά ονόματα. Ναι, είναι αυτό που είπε. Και η Β' Εθνική αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι πάνω από όλα ομάδα και ο Άρης έχει και τη δυναμική και του κόσμου και του ονόματος, αλλά οι ποδοσφαιριστές πιστεύω καταλάβαν γρήγορα σε ποια ομάδα είναι και ότι να μην κοιτάξουν την προσωπική τους σε θετικό τους εικόνα, αλλά και το καλό της ομάδας. Ναι, να μην κοιτάνε δηλαδή τα νούμερα τους, πόσα assist ξέρω εγώ θα πάρει ένας ή πόσα γκολ, αλλά την ομαδική. Ναι, γιατί πολλές φορές και αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήρθαν στον Άρη μπορεί και από άλλες εθνικές ομάδες και κάναν, μπορεί να πήγαν Β' Εθνική λόγω Άρη. Είχαν μεταγραφεί και κοιτάνε πολλές φορές και το δικό τους το καλό να μπορέσουν να φανούν επειδή βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Β' Εθνική. Αλλά νομίζω οι ποδοσφαιριστές το διαχειριστήκαν πολύ καλά φέτος στον Άρη και δώσαν το καλύτερο για την ομάδα που φυσικά στο τέλος είναι και για την προσωπικότητα τους καλό. Ναι. Βέβαια τώρα ξημερώνει σιγά σιγά και μια καινούργια μέρα. Ο Άρης επιστρέφει. Λένε πολλοί, Γιώργο, δεν ξέρω, θα το ξακούσεις και εσύ, ότι αυτή η φετινή ομάδα είναι κατά κάποιο τρόπο μια ομάδα μίας χρήσης. Είσαι και εσύ αυτής της άποψης ότι δηλαδή, okay, αυτή η ομάδα ήταν για τη Football League, την αλλάζουμε και πάμε σε καινούργια? Α, δεν νομίζω, γιατί αυτό νομίζω έχει γίνει και στο παρελθόν πολλές φορές λάθος. Και θα τονίσω και το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι για μένα, σαν ποδοσφαιριστής που έκανα και σαν ποδοσφαιριστής και Β' και Α' Εθνική, πιο δύσκολο είναι να καταφέρεις να ανέβεις από τη Β' Εθνική στην Α' παρά να κρατηθείς στην Α' Εθνική να κρατηθείς. Νομίζω ότι έγινε πολλές φορές αυτό το λάθος και γίνανε πολλές προσθήκες, γίνανε πολλές μεταγραφές και αυτό φάνηκε μετά στη μέση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι πρέπει να κρατηθεί ο κορμός και πάνω σε αυτόν τον κορμό να πάρουν κάποιες μεταγραφές που θα κάνουν όντως τη διαφορά. Ναι. Και όχι να δοκιμαστούν και να λέμε ότι τον έπαιξε 5-6 παιχνίδια αλλά δεν πρόσφερε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή πάνω σε αυτόν τον κορμό τα παιδιά που δείξαν φέτος και κάνανε ολόκληρη χρονιά και είτε αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο και αυτοί που παίζανε, πάνω σε αυτούς να έρθουν κάποιες μεταγραφές που όντως θα ξέρεις από πριν ότι είχαν και παιχνίδια στην προηγούμενη της ομάδα και θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και τα παλιά παιδιά να βοηθήσουν τους καινούριους για να βοηθηθεί και η ομάδα και επιτέλους να βρίσκεται εκεί που της αξίζει να βρίσκεται μπροστά στην βαθμολογία της Αθλητικής. Βέβαια τις προηγούμενες δύο φορές δεν έγινε ακριβώς αυτό. Τις προηγούμενες δύο φορές. Ναι, αλλά, λέει, δεν έγινε. Ναι, δεν έγινε, αλλά τις χρονιές που τις πρώτες ήταν πετυχημένες. Μετά από 3-4 χρόνια άρχισε η κατηφόρα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι τότε και σε εμάς ήρθαν, κράτησαν κάποια παιδιά κάποιους κορμούς, αλλά ήρθαν και κάποιες μεταγραφές καλές που μπορούσες να πεις ποιοτικές. Ναι. Και έγινε και η διαφορά και στην Α' Εθνική. Βέβαια, ήδη και στη χρονιά που λες εσύ, υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία. Δηλαδή ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν είναι παίχτης Β' Εθνικής. Ο Νεμπεγλέρας δεν είναι παίχτης Β' Εθνικής. Ήταν παιδιά με πορεία και στην Α' Εθνική που θα μπορούσε δηλαδή να είναι. Εντάξει, δεν ξέρω το κατά πόσο ο Άρης μπορεί να στηριχθεί στον κορμό που λέμε τώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι. Απλά φαντάζομαι ο Γιώργος λέει ότι θα πρέπει να μείνουν κάποια παιδιά και να μην φύγουν και 20-25. Αυτό είναι. Τώρα εγώ του το λέω τώρα γιατί ξέρουμε και τα οικονομικά προβλήματα. Το να προσπαθήσει να φέρει τώρα 10-15 παίχτες που να του δοκιμάσει
στο πρωτάθλημα και να μην σου βγουν είναι δύσκολο. Είναι και ναι. δύσκολη και οικονομική οι συνθήκες που δεν σε κάνει σωστές επιλογές. Έτσι ακριβώς, σωστές επιλογές. Τώρα παράδειγμα ο Μουμίν που έπαιξε όλο και το πρωτάθλημα. Σαν αμυντικό χαφ. Αυτός έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, ναι. Ο Ιντζόγλου έχει. Ο Ιντζόγλου που έπαιξε όλο το πρωτάθλημα και τον ξέρω και τα δύο παιδιά αυτά έχουν συνεργαστεί. Έχω κάνει συμπαίκτες. Ναι. Είναι παιδιά που πάνω σε αυτά πρώτα, νομίζω δεν πρέπει σε αυτήν τη θέση να ψάξει κάποιον άλλον. Ναι. Θα πρέπει πάνω σε αυτά τα παιδιά να φέρει κάποιε μεταγραφέ σε άλλε θέσει που όντω πονά λίγο περισσότερο. Νομίζω λίγο πολύ, λάθη, έτσι θα γίνει. Λίγο πολύ έτσι θα γίνει. Πλατέλα. Ενδεχομένως κάποια παιδιά στην άμυνα περισσότερο θα μείνουν. Ο Άρης νομίζω ότι περισσότερο χρειάζεται μια σοβαρή ενίσχυση επιθετικά και σίγουρα ένα να δει και ποιοι θα κάνει διαφορά. Δεν θα ξέρει παραπάνω. Και από πριν ότι δηλαδή το όνομα που θα πάρει θα ξέρει ότι από πριν ότι είναι ένα όνομα που λογικά θα σου βγει. Και σίγουρα, θα, στο 10, σίγουρα στο 10 που και φέτος όλη τη χρονιά έχει ζήτημα και θέμα. Εντάξει, τα extreme του χρειάζεται. Είναι άλλες οι απαιτήσεις της Super League πλέον. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση και στην άμυνα. Τώρα το ζήτημα είναι θα γίνει και με τον Σόουζα. Αν θα φύγει. Να μην γίνει σε υπερβολή αυτό σε αριθμό. Υπερβολή, γιατί έτσι κάνει κακό και στα παλιά παιδιά που έρχονται πολλές προσθήκες που πρέπει σίγουρα μετά να τους βάλεις και να τους δοκιμάσεις. Και χάνεις και τους παίχτες που παίξαν φέτος, δείξαν τι αξίζουν και ότι αξίζουν και μια ευκαιρία και έτσι χάνεις και τον κορμό σου. Εγώ θεωρώ πάντως, Γιώργο, ότι υπάρχει γενικότερα ένα πρόβλημα στην Ελλάδα με τη σύνδεση των κατηγοριών, ακόμα και με τη σύνδεση των ακαδημιών μας με την πρώτη ομάδα. Πρέπει ότι είναι χαόδης η διαφορά της K20 με την πρώτη ομάδα, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε 4-5 παιδιά να είναι έτοιμα για να ανεβαίνουν και να παίζουν κανονικά. Εδώ υπάρχει χαόδης διαφορά. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Τέλος πάντων, αστειώτες μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αλλά υπάρχει μια ακόμα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ξένους. Η Football League και λόγω εσόδων μηδαμινών, αλλά και λόγω των περιορισμών που υπάρχουν, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις 5-6 καλούς ξένους, ώστε να κάνεις αυτό που λες μετά. Να βάλεις άλλους 2-3. Εδώ πρέπει να πάρεις 10 τώρα ξένους για να στελεχώσεις την ομάδα στη Super League. Και αυτό είναι θέμα δομής του ποδοσφαίρου μας, όχι των ομάδων. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι μεγάλες αυξομοιώσεις. Παίρνεις 10, φεύγουν 10 από τις ομάδες που ανεβαίνουν. Και στο εξάμηνο, όχι στο χρόνο. Έτσι. Εδώ μας θυμίζει ένας φίλος, ο 506, εκτός από αυτούς που θυμηθήκαμε εμείς, τον Νάτσο, ο οποίος και αυτός ήταν παίκτης εθνικής Βολιβίας, ο Χρήστος Βαγγέλη, ο Πάολο Κώστα, επίσης ένας πάρα πολύ καλός, και ο Θέμης ο Κουλουχέρης, παιδιά τα οποία ήταν και την Α, δηλαδή εντάξει, μείναν στην ενδεκάδα και στην πρώτη εθνική όντως. Ναι, ναι. Και εντάξει, και φαινότανε. Νομίζω, έτσι. Τώρα ο Νάτσο Γκαρσία, εντάξει, εδώ μιλάμε ποδοσφαιριστής που για μένα... Ήταν έκπληξη που ήρθε στη Β' Εθνική. Ναι. Μια χαρά, γιατί ο Νάτσο ήρθε με 50 και έφτασε να έχει 450. Έκπληξη και αν δεν είχε και αυτό το πρόβλημα που είχε τον ταλαιπωρούσε στο γόνατο, ούτε θα περνούσε από την Ελλάδα. Ναι. Ήτανε μιλάμε ποδοσφαιριστής και με πόσες συμμετοχές στην Βολιβία στην Εθνική. Γενικά, κοίταξε όμως, για να έρθουν όμως ο κάθε ένας από αυτούς που ήρθε, άμα το σκεφτείς, κάτι είχε. Δηλαδή, και ο Σέρχιο είχε τα δικά του. Και ο Πάολο Κώστα, εδώ που ξέρουμε όλοι, είχε τα δικά του. Κάτι φυροκολλήσει έξω από το ρίσιο, τα θυμάσαι αυτά. Ο Νάτσο έχει τα δει. Έτσι είναι. Ένας τέτοιος καλός ξένος ποδοσφαιριστής, μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα έρθει στην Ελλάδα με πάρα πολλά χρήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, απλά νομίζω τώρα ούτε πλέον αυτούς δεν μπορούσε να τους φέρει έτσι. Ούτε με. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες. Γιατί πιστεύεις δεν υπάρχει ο αντίστοιχος Χαβί, το Κάλβο. Λαβράκια πάντα υπάρχουν. Απλά πρέπει να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να τους βρεις. Δεν ξέρω. Δεν εμπιστεύονται και πλέον την Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ναι. Δεν εμπιστεύονται ξένοι. Δεν εμπιστεύονται πλέον. Δηλαδή θα πάνε κάπου αλλού που ξέρουν είναι λιγότερα, αλλά ακούγονται καλύτερα σε άλλη χώρα παρά να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να τους φέρεις τώρα πλέον στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δηλαδή, ο Ούμπιντες όταν ήρθε στον Ολυμπιακό Βόλου. Δηλαδή, τι ήταν, κανένα μεγάλο όνομα ή τίποτα άλλο. Απλά ο Γιάννοπουλος. Τον πρόλαβε τον Γιάννοπουλο καθόλου ή ήταν πολύ πιο παλιά ήταν ο Γιάννοπουλος. Όχι. Δεν τον πρόλαβες. Ο Γιάννοπουλος δηλαδή είχε γνώση και πήγε και έφερε 4-5 τέτοιους. Δεν είχε μόνο ένα ακόμα κοντούλι και Ολυμπιακός Βόλου. Μόνιχε ο Μαλιάς εκείνος. Ο Ακώστα επίσης είναι παίχτες. Και σε αυτό, και σε αυτό πρέπει να γίνει καλή δουλειά. Δηλαδή να ψάχνουν και ποδοσφαιριστές, γιατί το να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή από Ολυμπιακό Βόλο, γιατί μόλις ακούσουν Άρη, ο Άρης έχει μεγάλο όνομα. Δηλαδή, και όταν θυμάμαι και τώρα με τον Ανάκουγλου, το παιδί που τραυματίστηκε, ναι. Όταν με πήρε για
και πρέπει να πάρει και κάποιον να μάθει που έχει παίξει στον Άρη και είναι συμπαίκτης και είναι φίλος, έχει πάρει εμένα. Δηλαδή με κλειστά με μάθημα, μη σκέφτεται τίποτα άλλο. Έλα στον Άρη. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Τεράστια ομάδα. Για τον ξένο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, είναι ακριβώς, είναι διαφορετικά. Γιατί εντάξει, είναι λογικό ότι φεύγει από τη χώρα του και δεν τον πιάνουν και τα συναισθήματα, κοιτάει το οικονομικό μόνο. Αυτού θα του πούμε να παίρνουν τον Νέτο τηλέφωνο. Για να έρθουν. Αυτό θέλει να θέλει. Μια και ανέφερε τον Δημήτρη Ανάκουκλο, είστε φίλοι από τότε που συνεπήρξατε στον Πανσεραϊκό, έτσι δεν είναι? Στον Πανσεραϊκό, ναι. Είμαστε φίλοι από τότε. Κάναμε πάρα πολύ παρέα εκείνη τη χρονιά και μείναμε και φίλοι. Και όταν πήγε ΑΕΚ και παντού και γενικά και με παίρνει και με τον συμβουλεύω κιόλα, έχουμε πολύ καλή φιλία. Πολύ άτυχο όμω. Ήταν άτυχο. Πολύ άτυχο. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί, που δηλαδή με πάρα πολύ όρεξη στο ποδόσφαιρο, που προσπαθεί, δουλεύει, κάνει, αλλά πολύ άτυχος, αλλά είναι νέος και στο Πανσεραϊκό εκείνη τη χρονιά, φυσικά και στην ΑΕΚ μετά, έκανε τρομερή χρονιά και είναι ένας ποδοσφαιριστής που λίγες νομίζω ομάδες έχουν τέτοιον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να πάρει και το παιχνίδι μόνος του. Και δεν είναι και το κλασικό δεκάρι που δεν θα μαρκάρει, τρέχει, παίζει για την ομάδα, δεν παίζει για τον εαυτό του, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής σε μια καλή μέρα, όπως είχαμε τότε τον Πανσεραϊκό σε κάποια παιχνίδια που θυμάμαι, που ενώ έλεγες ότι σήμερα μη χάσουμε μόνο, μέσα ένα 20 λεπτό έπαιρνε το παιχνίδι μόνος. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πες τώρα, σου είπε ανανέωσε το συμβόλαιο ή το ανανέωσε ακόμα? Δεν ξέρω, αλλά είναι καλά θετικά τα πράγματα. Διστακτικά το είπες το δεν ξέρω. Όταν τελειώνουν όλα με την υπογραφή, ακόμα δεν λες τίποτα. Αλλά είναι θετικά τα πράγματα και είναι ευχαριστημένος που εκτιμάται και το φυσικά και ένα παράδειγμα αυτό που έλεγα πριν με τη διαφορά πέρσι ομάδα με φέτος, το να βάζουν γκολ οι παίχτες και το αφιερώνει ο Πλατέλας στον συμπαίχτη που τραυματίστηκε και όλη η ομάδα τη νίκη στον Ανάκουμο δείχνει το κλίμα της ομάδος. Και νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο να φτιάξει σε μια ομάδα που φέτος το δείχνει ο Άρης ότι το έχει. Για μένα πέρσι δεν το είχε. Δηλαδή κάποια παιχνίδια τα είχαν με κατεβασμένα χέρια και εγώ που ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και τώρα πλέον φελάθος έκλεινα την τηλεόραση απλά γιατί είναι ευρίαζα στο σπίτι. Ενώ φέτος βλέπεις και δεν τυχαίο ότι κάποια παιχνίδια τα πήρε και στο 90. Αυτό είναι και έργο και του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή. Του προπονητή φυσικά να έχουν την ομάδα μια γροθιά και έβλεπες ότι σήμερα λες αν δεν κερδίσει τουλάχιστον δεν θα χάσει η ομάδα. Το πάλευε, δεν το άφηνε και στο τέλος κέρδιζε κιόλας. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, μιας και αναφερθήκαμε στο Δημήτρη Ανάκουγλου, να μας πεις τη ψυχολογία του πώς είναι. Γιατί έχει περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, Γιώργο. Είναι ένα χρόνο ήδη εκτός, θα καθίσει άλλο ένα εξάμεινο έξω. Και είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιους τραυματισμούς να είναι καλά ο αθλητής ψυχολογικά για να μπορέσει να ανέβει το Γολγοθά που τον περιμένει. Εντάξει, λογικό είναι ότι τον έριξε πάλι γιατί ήταν η τρίτη και τρίτη φορά και κοντά αυτά όλα. Αλλά όπως και στη δεύτερη φορά, δηλαδή γιατί μίλησα και δύο φορές μαζί του και μετά το χειρουργείο και σήμερα το πρωί σε μηνύματα, αυτό που τον είπα είναι ότι ας δουλέψει, δεν πειράζει, τέλειωνε και το πρωτάθλημα και πάντα όλα έρχονται για κάποιο καλό του λέω. Και προσωπικά του είπα ότι τώρα θα είναι και ομάδα στην Άρη Εθνική και πέτυχε το στόχο. Αν σε ανανεώσει και ομάδα που πρέπει να σε ανανεώσει η ομάδα, εσύ κοίτα να γυρίσεις όλο το πιο γρήγορα δυνατός και καλά και δεν τον φοβάμαι σαν ποδοσφαιριστή, γιατί για μένα όπως λέγαμε για τον Κουλουχέρη, Αβραάμ και πριν και κάποιους ποδοσφαιριστές, είναι παίχτης άλφα εθνικής που θα κάνει τη διαφορά. Γιώργο, παίζει ρόλο σε τέτοιους ποδοσφαιριστές? Νομίζω ότι από την περσινή κυρίως ομάδα θα λέγαμε αρκετούς, αλλά παίζει ρόλο ένας ποδοσφαιριστής που είναι Super League, παίκτης δηλαδή καλός με ικανότητες κτλ., να μην μπορεί να παίξει σε ένα θεωρητικά κατώτερο πρωτάθλημα όπως είναι της Football League. Και στο μυαλό μας, πούμε, συνέχεια έρχεται ο Μιλούνοβιτς. Δηλαδή, δεν ξέρω, θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης στην Α Εθνική μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνει στη Β Εθνική που η κλωτσιά είναι. Ναι. Παρόλο που το θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, λες. Μήπως δεν είναι. Θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Γιατί νομίζω εγώ στη Β Εθνική, και εγώ δηλαδή αισθανόμουν ότι στην Α Εθνική τα παιχνίδια ήταν πιο εύκολα. Ενώ στη Β Εθνική είχες κάποιον, δηλαδή όπως παράδειγμα ο Ανάγκουλου ή τότε εγώ σαν center for που ξέραν ότι έχω τον goal, με βάζαν έναν που 90 λεπτά του λέγανε κάτσε εκεί. Μην κουνιέσαι δίπλα του. Πάει για νερό, πάνε μαζί του. Στη Super League δεν υπάρχει τόσο αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι, υπήρχε παράδειγμα στον Ανάκου, ξέρω ότι οι αντίπαλοι
προπονητές που ξέρουν ότι παίζουν με τον Άρη που θα κάνουν άμυνα, το σίγουρο είναι ότι θα βάλουν έναν παίχτη που θα ακολουθεί παντού τον ανάγκο. Με τον Τάτο το βλέπαμε αυτό να το κάνουν. Δηλαδή στον Τάτο, Τάτος είχε ακριβώς, πάντα έναν μαζί του. Ναι. Είναι το πιο δύσκολο να βγαίνουν οι κίτρινες κάρτες, πιο δύσκολη αγωνιστική χώρη που θέλει και δύο και τρεις επαφές για να κάνεις ένα κοντρόλ και αν έχεις τον άλλο όλη την ώρα να σε πατάει και να σε χτυπάει. Που και σίγουρα και δεν είναι πολλές φορές τηλεοπτικά παιχνίδια και εκτός έδρας και ο διαιτητής φοβάται να δώσει ένα φάουλ μια και την ο Πλατέλας πολύ ξύλο. Φέτος τρώει ο Πλατέλας πολύ ξύλο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα λες ο Ντελικάτος, παρόλο που έχει ικανότητα, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, γιατί πολλοί λέμε καλά, ρε στη Β' Εθνική δεν μπορείς και τα λοιπά, πώς θα παίξει την Α, ίσως να είναι και πιο δύσκολο για τους Ντελικάτους ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Εγώ όχι το πιστεύω, είναι πιο δύσκολο γιατί ένας δυνατός ποδοσφαιριστής δυσκολεύει τη Β' Εθνική γιατί έχει τα πιο σκληρά μαρκαρίσματα, έχει το man-to-man που γενικά έχει πεθάνει αυτό τόσο το εντελώς το man-to-man που τον ακολουθείς μέχρι και να... Και εκεί δυσκολεύεται ο δυνατός ποδοσφαιριστής. Αυτό δυσκολευόμουν και εγώ, έτσι. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τι χρώμα φανέλα φορούσε όταν έβαλε τον κόλ με την Καστοριά? Γκρι. Γκρι. Φαντάζομαι την έχεις κρατήσει περίοπτη θέση. Θυμάμαι ακριβώς τι φώναζα, τι έβριζα και πόσες φορές βάρισα την πινακίδα. Έδειξες και ψηλά. Σε παιχνίδι και κλεισμένο. Έτσι. Σε παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Και ήταν η πρώτη ελπίδα για όσους τότε, εντάξει, και εγώ και ο Αλέξης είμαστε στο ρεπορτάζ. Η πρώτη ελπίδα. 9 παιχνίδια είχε κάνει ο Άρης τότε. Και κλεισμένο το θερόν μπορεί να ήταν, αλλά φώναζα σαν 20.000. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να ευχηθούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Άρης πλέον να μην μας ταλαιπωρεί ξανά με τη Β' Εθνική και να μιλάμε μόνο για Super League. Ο καφές που πίνει είναι γκράντε. Αυτό που πίνει ο Ανάκογλου στη φωτογραφία. Είναι γκράντε αυτό που. Γκράντε, γκράντε. Δεκαφέινε. Δεκαφέινε παίρνει. Με δύο ζαχαρίνες παρακαλώ να στα λέει κάποια στιγμή, έτσι. Είναι το αντίθετο από τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλο τι παίρνει, το εσπρεσάκι. Α, εσπρεσάκι μόνο. Με πολύ καφέινη. Με πολύ καφέινη, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Και εγώ, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Κουλιά. Μιλήσαμε για Άρη, για Ανάκογλου. Είναι πάρα πολύ καλή σχέση που έχουν οι δύο άντρες και οι δύο ποδοσφαιριστές από τον Πανσεραϊκό τότε, που ήταν ο ένας σερβερ και ο άλλος σκόραρε. Είχε πάει, θυμίζω, μετά τον Άρη, εκείνη τη χρονιά πώς είχε βάλει στον Πανσεραϊκό. Είχε βάλει 12-13 γκολ στον Πανσεραϊκό. Είχε βάλει πολλά, ναι. Αλλά σταμάτησε νωρίς το ποδόσφαιρο, αλλά έγινε πλέον επιτυχημένος επιχειρηματίας. Είχε ένα πρόβλημα ναι, τότε. Και μπράβο του. Αυτά. Συμπλώσαμε και ολοκλώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε το διάλειμμα υποχρεωτικά και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε και άλλα πραγματάκια στην δεύτερη μας ώρα. Συνεχίζουμε, είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ πάντοτε στον Λίμπερο 107.4 με τον Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η Football League ανακοινούσε και την εμβόλυμη, το πρόγραμμα της αγωνιστικής μεσοβδόμαδα, γίνεται την επόμενη δηλαδή, 25 και 26 του Απρίλη θα γίνουν παιχνίδια. Την Τετάρτη 25 Απριλίου ο Άρης θυμίζω παίζει με τον Απόλλωνα Λάρισας. Στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι του Κλάνης Βικρής, από το Web TV της ΕΡΤ η μετάδοση, όχι απευθείας δηλαδή, διαδικτυακά. Το μάτς που την Τετάρτη 25 Απριλίου μεταδίδεται απευθείας είναι το Πανσεραϊκός Αιγινιακός. Εγώ αυτή την επιλογή δεν μπορώ να την καταλάβω. Καθώς ο Πανσεραϊκός έχει τα δικά του προβλήματα, έτερων εκάτερων, έχει την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα, 5 ώρα, δόξα δράμας Απόλλωνας Πόντου. Που έχουν και μια φοβερή έχθρα αυτές οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια και πάσα και μου δείχνεις Πανσεραϊκός Αιγινιακός. Που έδειξε τον Πανσεραϊκό πάλι τώρα. Έτσι βόλεψε, ρε φίλε, το link. Okay. Τι θες τώρα. Αναγέννηση Καρδίτσας Χανιάς. Μπορεί να μην θέλουν κιόλα τις δόξες να το δείξουν. Σπάρτη Τρίκαλα. Παναχαϊκή ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ενώ 5-26 του μήνα θα παίξει όφι. Με τον Πανεγιάλιο στις 5 ώρα απευθείας από την ΕΡΤ3. Το δείχνει το web το 2. Ξέρω, δεν το έχει. Το web την κλονάρει. Το 1. Το 2. Α, ένα. Το TV ΕΡΤ λέει 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το πρόβλημα της εμβόλυμης αγωνιστικής της
Football League. Ανοίγουμε γραμμούλες. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια για την καθιερωμένη επικοινωνία μας 2-3 φορές την εβδομάδα. Το 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια είναι στην διάθεσή σας εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Θα τα πούμε μόνοι μας. 23, 10, 2, 87, 8, 8, 8 τηλέφωνο επικοινωνίας εφόσον θέλετε να τα πούμε μαζί στον αέρα. Και δεν έχει πολλά θέματα έτσι πικάντικης επικαιρότητας προκειμένου να ασχοληθούν οι περισσότεροι φίλοι. Στο μπάσκετ που υπήρχε μια ανησυχία τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει η νηνεμία της διακοπής και οι προσπάθειες που γίνονται σε διοικητικό επίπεδο για να διορθωθούν αρκετά από τα κακώς κείμενα που έχει κληρονομήσει η διοίκηση Γουλιέλμου. Δεν ξέρω αν αύριο υπάρξει απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Σήμερα είναι εδώ πάντως ο κ. Γουλιέλμος για να ενημερώσει το ΔΣ για τις κινήσεις που πραγματοποιεί ο ίδιος το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα στο κομμάτι αυτό και κυρίως αυτό που αναφέρεσαι και εσύ, της απεμπλοκής δηλαδή της οικογένειας Λάσκαρη, της μεταβίβασης των μετοχών. Αυτό είναι που ενδιαφέρει πλέον στο εξωαγωνιστικό δηλαδή, γιατί αγωνιστική δράση θα έχουμε καλό Μάιο. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Έτσι. Ο Αυλονίτης που διαβάζω τελείωσε από τον Παναθηναϊκό. Είναι από αυτούς που έχουν γραφτεί τα ονόματα, ο Στόπερ. Έχουν γραφτεί κάποια 50 ονόματα. Ο Βλονίδης πάντως είχε απασχολήσει και το καλοκαίρι και τον Άρη. Παλιότερα είχε απασχολήσει τον Άρη, ναι. Εντάξει, άλλα τα δεδομένα πλέον στη Super League. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά όταν λύνει τώρα το συμβόλαιό του. Προχωρούσε η Κυπρίου ομάδα. Εικάζω ότι κάπου θα πάει. Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτό βέβαια το κάπου θα πάει δεν σημαίνει ότι θα είναι και το καλοκαίρι. Ότι δεν θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι. Έχεις έτσι άποψη για το συγκεκριμένο? Στον Ολυμπιακό ήταν κάποια καλά παιχνίδια. Αλλά μετά πήγε, στην Αυστρία. Κάπου είχε πάει, ναι. Και είχε ένα τραυματισμό σοβαρό που τον άφησε αρκετό καιρό έξω και τον πήγε λίγο πίσω. Κατά άλλα, σε νεαρότερη ηλικία ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρα γενικά η παρουσία του. Αυτός ο τραυματισμός τον πήγε λίγο πίσω. Είναι μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού που έχει τα καλά του και έχει και τα στραβά του. Τώρα πρόσφατη εικόνα όμως, να σου πω, τον είδα, δεν έχω. Ναι, οπότε. Στον τον είδες καθόλου? Τι τον είδα, όχι. Δεν έχω πρόσφατη εικόνα. Δεν έχω πρόσφατη εικόνα, γι' αυτό καλύτερα να μην εκφέρουμε άποψη, γιατί εικόνα πρόσφατη δεν έχω. Πριν πάμε στον πρώτο που περιμένει στη γραμμή, στη Στουρμ Γκράτς είχε πάει. Μετά τον Ολυμπιακό, ναι, στην Αυστρία από ό,τι βλέπω. Και από τη Χάρτς στο Εδιμβούργο ήρθε στον Παναθηναϊκό. Και δεν έκανε πολλές συμμετοχές και πλέον είναι ελεύθερος. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχω κάτι να συζητήσουμε, θα ήθελα λίγο. Παρακαλώ. Πού θα βλέπουμε τον Άρη τον χρόνο? Τελικά δεν έχει ακόμα αποφασίσει κάτι. Όχι ακόμα. Τελικά, όχι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα το φέτος. Πώς θα... Δεν έχει σημασία. Φέτος τον βλέπω. Του χρόνου τι θα γίνει? Από τη Γερμανία τηλεφωνώ. Θα έχω θέμα, γι' αυτό σας λέω. Από τη Γερμανία θα μάθεις ποιος θα τον πάρει. Ή η Νόβα θα είναι, ή ο ΤΕ, ή η ΑΡΤ. Ένα από τα τρία θα είναι. Και άμα δεν έχω το ένα από τα εκεί που το δείχνει. Θα πάω να το βάλεις. Τι νο? Δεν μπορώ να το δω ιντερνετικά χωρίς να. Όχι. Άμα είναι Νόβα ή ο ΤΕ δεν μπορείς. Να πληρώσω, δεν λέω τζάμπα, να πληρώσω. Για να το πούμε, αν μπορείς ή όχι, πρέπει πρώτα να δούμε πού θα πάει. Όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Δεν στο να έδωσε καλό συμβόλαιο η Νόβα για να... Εσύ που είσαι Γερμανία, Γερμανία είσαι τώρα, Ναι, ναι, Γερμανία. Εκεί βλέπετε ο ΤΕΤΙΒ και Νόβα. Τώρα, ναι. Βλέπετε. Θα πάρεις το ένα από τα δύο πακέτα. Ναι, τώρα το έχω. Ποιο έχεις, της Νόβα έχεις. Ναι. Μήδες που δεν σε κατάλαβα εγώ. Ναι. Τι θα γίνει? Και ο ΤΕ φτηνός είναι, δεν πειράζει. Πάρουμε και ένα ΟΤΕ. Να έχεις πολλά. Θα κόψεις το ένα και θα πάρεις το άλλο. Ναι, αλλά το κάνανε σκορποχώρι, ρε παιδιά. Σκοπός είναι να βλέπουμε ένα πρωτάθλημα. Και να βλέπεις όλο. Ολόκληρο. Βέβαια. Το σκορποχώρι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα πήγε ένας από εδώ, άλλος από εκεί, ο άλλος παραδίπλα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να δουλέψει αυτό για μένα. Θα βλέπεις τον Άρη, λοιπόν, θα πάρεις να έχεις τον Άρη στάνταρ. Αλλά μετά δεν θα έχεις τα εκτός έδρας του Άρη. Ακριβώς. Πρόβλημα. Γι' αυτό εμείς έχουμε και τα δύο. Πρόβλημα. Πώς θα αναπληρώσουμε, ρε φίλε? Τι να κάνουμε όμως. Θα μας κάνουν και παρατήρηση από τόσα ταψιά που βάζουμε. Με το ίδιο ταψί μπορείς να το βάλεις.
Άμα γίνεται, καλό είναι. Γίνεται, βέβαια. Βάζεις με το ίδιο ταψί, ίδια κεραία. Ναι. Και βάζεις δύο αποκωδικοποιητές. Το... Και θα πάρεις το sports pack μόνο, από εκεί που είναι ο Άρης. Ναι. Για να είσαι βγει πιο φθηνά. Το... Κάτσε δηλαδή... να δούμε. Μπορεί να είναι κοινόβα, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι Νόβα. Ναι, δεν το ξέρεις αυτό, αλλά όχι. Είναι ένα θέμα για εμάς που είμαστε στο εξωτερικό. Γιατί για όλους είναι. Και για το εσωτερικό είναι. Γιατί όπως σκέφτεσαι. Για εσύ... δεν είναι. Πώς δεν είναι. Γιατί θα πας σε ένα καφενείο θα το δεις. Όχι. Εδώ... Δεν μπορώ σε καφενείο. Ή στο γήπεδο ή στο σπίτι. Ένα από τα δύο. Ε, βέβαια. Ε, εντάξει. Τέλος πάντων, πώς πάτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, θα έχουμε... Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δεν θέλει πολλά, πολλά πειράγματα. Εγώ θέλω 4-5 παίχτες να κάνουν τη διαφορά, ο κορμός να μείνει. Γιατί είναι δουλεμένα παιδιά αυτά μαζί. Βρίσκονται. Εγώ θέλω 10. 10 μεταγραφές. Ναι, όχι 10 βασικούς. 10 μεταγραφές. Αλλά 6, αλλά 6 βασικούς τους θέλω. Εγώ. Αλλά τη σημασία δεν έχει. Χρειαζόμαστε σε όλες τις γραμμές. Ένα επιθετικό, σίγουρα. Όχι ένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Διαμαντόπουλο. Θα μείνει, θα φύγει, δεν γνωρίζω. 2-3 επιθετικούς θέλω. 2-3, ανεξάρτητα το Διαμαντόπουλο. Ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Θέλουμε πολλά πράγματα. Να δούμε πώς θα πάει. Σούπερ Λίγκ και κύπελο, πώς θα πάμε. 2 επιθετικούς. Σούπερ Λίγκ και κύπελο για την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη θα έχουμε και Ευρώπη. Α, ωραία. Το έβλεπα. Ακόμη δεν φτιάξαμε την ομάδα της πρώτης χρονιάς. Εσύ πήγες στη δεύτερη, περίμενε. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Ο Αριανός το έχει στηριχθεί αυτό και το ψάχνει, το σκέφτεται. Ο Αριανός το ψάχνει. Το θέμα είναι να φέρει τους παίκτες αυτός που είναι ο παράγοντας. Άκου και να έχεις και τα χρήματα. Ο παράγοντας, όταν πρωτοπήρε τον Άρη, να σου πω, ήμουν αρνητικός εγώ. Ναι. Δεν τον ήθελα καθόλου. Με τον καιρό όμως και την προσπάθεια που έκανε, τουλάχιστον κέρδισε το σεβασμό μου. Ναι. Δεν νομίζω ο Καρυπίδης να έφτασε μέχρι εδώ. Και να τα. Συγγνώμη να μην το πω τώρα. Να μην το πεις, καταλάβαμε, ναι. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Είναι άνθρωπος ψαγμένος, είχε και τη Βέρεια. Δεν έχει καμία σχέση όμως ο Άρης με τη Βέρεια, αλλά θα το πάει καλά, θα το πάει σωστά. Εγώ είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Γιατί είναι και άλλα τα έσοδα πλέον. Είναι, είναι άλλα τα έσοδα. Τι μπορεί να βάλει και αυτός από την τσέπη. Είναι πολλά. Είναι ένα γήπεδο που θα έχει σίγουρα 10-15.000 κόσμο. Είναι αν οι 10-15.000 πληρώνουν εισιτήριο, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν από τους 10.000 πληρώνουν εισιτήριο οι 5, θα έχεις πρόβλημα. Γιατί θα το παίζει... κάνουμε να πληρώνουν. Μη καλά, δεν το είναι τόσο εύκολο, εντάξει. Ο Καρυπίδης επιχειρηματίας είναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή παίρνουν τζάμπα. Όχι, μπαίνουν και τουρνικέ τώρα, θα είναι πιο εύκολη. Πιο εύκολος ο έλεγχος. Χωρίς τα τουρνικέ δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Άγια, τώρα που θα μπουν και οι τουρνικοί, θα αναγκαστικά θα πληρώσει. Και γιατί εισιτήριο μιλάμε τώρα, για 10 και 15 ευρώ, πού να είμαι στην Ελλάδα, θα πήγαινα κάθε μέρα. Όχι κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα. Εσύ που είσαι μακριά και σου λείπει, το κάνεις. Κάποιοι που είναι δίπλα στο σπίτι τους μπορεί και να μην πηγαίνουν καθόλου. Τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι θα να μην ανησυχούμε. Αφού έφτασε μέχρι εδώ, να μην ανησυχούμε. Μας, θα το δούμε στην πράξη. Ναι, στην πράξη, όλα στην πράξη. Αλλά πιστεύω ότι θα το πάει καλά. Τώρα τι θα γίνει με τον Παπαδόπουλο και Σακίβιτς, αυτό είναι ένα μυστήριο. Γιατί και είπαν και δεν είπαν. Βασικά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ένα μπερδεμένο πράγμα. Ναι, χορηγία, ναι, εντάξει, πόσα θα βάλεις, ας πούμε. 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Μπορεί να μην τα έχεις ανάγκη να πεις τα χαλαλίζω. Αλλά εδώ μιλάμε και για άλλα νούμερα που ακουστήκανε και σε μπερδεύουνε, κατάλαβες. Αυτά που ακουστήκανε, μόνο ακουστήκανε μέχρι στιγμής. Μόνο ακουστήκαν. Και ο Παπαδόπουλος δεν είπε και κάτι ουσιαστικό. Είπε θα μπλεχτών λίγο. Ο Παπαδόπουλος γενικότερα είναι πολύ χαμηλών τόνων. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν επιδιώκει την προβολή. Όλη η ιστορία είναι ο Σακίεβιτς. Δεν είναι ο Παπαδόπουλος. Ο Σακίεβιτς, παιδιά, προσέξτε, έχει μια διαφορά. Ο Σακίεβιτς με λεφτά και χωρίς λεφτά. Εδώ είναι το point που λένε. Ο Σακίεβιτς δεν είναι. Δηλαδή, ο Σακίεβιτς χωρίς λεφτά τι θα γίνει. Τίποτα. Εδώ μιλάμε για κάποιον με λεφτά. Με λεφτά. Ο Σακίβιτς μπορεί, έχει, δεν το γνωρίζω. Μα δεν είπε και κάτι. Καθόταν στην κάμερα και κοιτούσε. Ότι έχει. Πρόσεξε τώρα. Εσύ διαμόρφωσες άποψη από το 1,5 λεπτό που είδες στην E3. Γι' αυτό, επειδή δεν διαμόρφωσα άποψη. Όλοι οι υπόλοιποι όμως διαμόρφωσαν άποψη από την παρουσία που ο Σακίβιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου. Δεν μίλησε ο Παπαδόπουλος. Και οι δύο μιλήσανε στην ΕΡΤΡΙΑ, νομίζω. Όχι. Στη συνέντευξη τύπου που παίχτηκε εδώ, μεταδόθηκε ζωντανά από το Λίμπερο και φαντάζομαι και από άλλα μέσα, μίλησε μόνο ο Σακίεβιτς. Μόνο ο Σακίεβιτς, οκ. Αυτή δεν την άκουσα. Βλέπεις όμως πως η εικόνα του 1,5 λεπτού σε παρασύρει.
Με παρασύρει, γιατί αν θα δεις μόνο το 1,5 λεπτό, θα σε παρασύρει. Αν δεις το 1,5 λεπτό και ακούσεις κιόλας 5, 10, 15, 25 ακριβώς εκατομμύρια, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό θα ακούσω όλα μπαουτάρις, να ενημερώνεσαι, να διαβάζεις όλα μπαουτάρις. Κοίταξε, αφού κάθε μέρα μπαίνω στο λαό, μην τρελαθούμε τώρα. Σωστός αλλά έτυχε να μην το δω. Σωστό είσαι. Έτυχε να μην το δω, αφού αγενός είμαι. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Έχουν μείνει και λίγοι που λένε και εκεί έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε φωνές. Ναι. Δες και απέναντι, ποιος, κανένας. Δηλαδή θες να ακούσεις Άρη δύο ώρες και είναι μόνο το αλαμπαρατάρις. Ποιος είναι άλλος. Θύμησέ μου να σου στείλω ένα τσεκ. Όχι, ρε παιδιά, την αλήθεια λέω. Θέλω να ακούσω δύο ώρες. Σε ποια πόλη στη Γερμανία είσαι? Μόναχο, Μόναχο. Στο Μόναχο, ε. Ναι, ναι, Μόναχο. Ωραία. Δεν υπάρχει κάπου. Θα σε κάνω σποτάκι, να ξέρεις. Να με κάνεις ό,τι θες, φίλε μου. Έτσι. Να είσαι καλά. Άρης είσαι. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια. Μπορείς, παρακαλώ, το κόψεις αυτό και να το δώσεις μέσα να γίνει σποτάκι. Να κοπεί και θα το φτιάξω εγώ, επιμεληθώ εγώ. Θα ζητήσουμε μια. Παρακαλώ, επόμενος. Καλησπέρα. Και εσύ πες και εσύ καλά λόγια τώρα. Καλά λόγια. Μόνο εσάς ακούω, παιδιά, και πες και εσύ. Κοίτα, θα πω κάτι. Ναι. Τώρα εμείς μιλάμε λίγο πιο συχνά ή κάτι. Έχετε μεγάλη πρόοδο. Σαν αναγκαστήκαμε και οι οπαδοί αλλά και οι δημοσιογράφοι να έχουμε πρόοδο με αυτά που μας συνέβησαν. Εγώ έτσι πιστεύω. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Δηλαδή, σε σχέση με το 2010, είστε πιο συγκεκριμένοι, πιο ρεαλιστές. Εντάξει, άλλαξε και η εποχή βέβαια. Άλλαξε. Είμαστε και 8 χρόνια μεγαλύτεροι. Δεν είναι το ίδιο. Και οι εμπειρίες, ειδικά όταν είναι και δύσκολα χρόνια, ναι, παίζουν πολλά πράγματα, σε βοηθάνε αλλά να καταλάβεις 5 πράγματα, να ξεφύγεις και από κάποιες αιμονές και από πολλά άλλα ζητήματα και θέματα. Μακάρι για το καλό της ομάδας, όχι μακάρι για μένα και για σένα. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι το θέμα με τον Καρυπίδη και όλο αυτό το ζήτημα, πάντα αυτός που έχει τις μετοχές, παιδιά, έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αλλά νομίζω ότι λίγο μπλεχτήκαμε τώρα. Ο Καρυπίδης αφενός θέλει εισρωή χρημάτων στην ομάδα για πολλούς λόγους. Και για τον εαυτό του. Εντάξει, ας μην αρρωοποιούμε. Πάντα όλοι αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται και την τσέπη τους. Δεν είναι σκληροί άνθρωποι, είναι εγωιστές. Δεν είναι. Όχι, σκέψτε αλλιώς. Έχει βάλει κάποια χρήματα. Οτιδήποτε. Υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να τα πάρει πίσω τα λεφτά που έχει βάλει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, αφενός ο άνθρωπος θέλει λεφτά, γιατί και ματαιοδοξία έχει. Εγώ πιστεύω θέλει και να πετύχει. Απ' την άλλη όμως, αυτοί που θα βάλουν τα λεφτά θα θέλουν να έχουν και ένα ρόλο. Άρα, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτοί ήρθαν από την Αμερική εδώ πέρα με κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι ήρθαν και είπαν άντε φάμε στην επανομία ένα ψάρι. Ελπίζω να πάει στην Αμερική ο Καρυπίδης και να μην το αφήσει το θέμα. Εγώ που τον είδα στο γήπεδο, ναι, σε ένα δημιουργικό πεντάλεπτο εκεί πέρα κτλ. Μετά πριν μιλήσουν στην κάμερα ο Σακίβιτς κτλ. Είπε ότι τον επόμενο, επειδή σήμερα δεν υπήρξε, όχι σήμερα, χθες. Χθες εννοώ, ήταν Κυριακή, Σάββατο έγινε συνάντηση. Δεν υπήρξε πρόταση για μετοχές. Mm-hmm. Είπαμε ότι και δεν υπήρξε γιατί. Γιατί αυτά τα λεφτά δεν είναι λεφτά του Σακίεβιτς ή του Τόμ. Είναι λεφτά μιας ομάδας ανθρώπων που σκοπεύουν να επενδύσουν χρήματα στην Ευρώπη για τους δικούς τους λόγους. Okay. Δεν μπορώ να ξέρω τους λόγους και δεν θα μου τους λέγανε, φαντάζομαι κιόλας. Και δεν μας νοιάζουν κιόλας. Έτσι. Είναι λοιπόν, ο Καρυπίδης αυτό που λέει είναι ότι επειδή ακριβώς ο Σακίεβιτς τους εκπροσωπεί και θα μιλήσει μαζί τους για το ενδεχόμενο αυτό, τον επόμενο μήνα που θα πάω, όπως είπε, στην Αμερική, θα δούμε το κατά πόσο αυτό θα έχει βάση. Άρα αυτός προγραμματίζει να πάει. Σαφώς. Δεν είναι αρνητικός λοιπόν. Το θέμα είναι τα χρήματα που θα πέσουν στο τραπέζι να είναι σε μια ρεαλιστική βάση. Φαντάζομαι ότι πριν πάει, πες ότι κανονίζει ένα ταξίδι, πότε θα τα πούμε, παιδιά. Μα δεν μπορεί να μην μιλάνε. Όχι, αυτό λέω. Νίκ, πότε προγραμματίζεις, θα μιλήσω την άλλη εβδομάδα με τον Σαββοπούλοβιτς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Σακίεβιτς, η πλευρά δηλαδή αυτή, ενδιαφέρεται για να μπει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Και εγώ πιστεύω ήρθε να δει. Τι είναι αυτό το Χαριλάου? Τι είναι αυτό που λένε το γήπεδο? Και αυτός ο άτιμος δεν ήρθε με τη δόξα να πούμε. Δεν μπορούσαν επαγγελματικά, ήταν. Δεν θα κρυθεί από εκεί. Το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός όμως που είναι να γίνει, δηλαδή, εγώ άλλο σπίτι θα πάω να αγοράσω αν έχω 100.000 ευρώ, άλλο σπίτι αν έχω 1 εκατομμύριο ευρώ. Με Καρυπίδη γίνεται ο προγραμματισμός. Και με τα δεδομένα του Καρυπίδη. Τώρα πρόσεχε, ο Καρυπίδης όμως λέει, εγώ έχω και άλλα πράγματα από τα οποία μπορώ να φέρω έσοδα. Πρέπει να τα αποδείξει, έτσι.
Αυτός μπορεί να λέει. Αυτός ξέρει όμως. Ξέρει αν έχει ένα, δύο, τρία ή δέκα. Το πιο μυστήριο θέμα είναι αυτό που λέμε ότι αυτοί ναι, μεν θα θέλουν ενδεχομένως να τον κρατήσουν, αλλά είναι δύσκολο ένας άνθρωπος που θα χάσει το 51% ναι, να μείνει στην ομάδα έχοντας και έναν ρόλο σημαντικό, αλλά αυτό είναι λίγο δυσδιάκριτο. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα επιτευχθεί, καταλάβατε. Δηλαδή... Εδώ, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Το σημείο κλειδί της υπόθεσης είναι ακριβώς, αυτό. Δηλαδή ο ρόλος του Καρυπίδη είναι... Ένας μεγαλομέτοχος ναι, δεν μπορεί να μεταπέσει στο καθεστώς του μάνατζερ, διευθυντή μιας εταιρείας. Είναι δύσκολο από εκεί που έχει το απόλυτο κομμάτι. Του διευθυντή, όχι, του Προέδρου. Και ο Προέδρου είναι... και η ευθύνη είναι... της υπογραφής. Δεν αρκεί όμως, γιατί αυτός δεν θα έχει την απόφαση για την ναι, εκροή των κεφαλαίων, για τη διάθεσή τους. Είναι περίεργο. Και ο Καρυπίδης είναι... Κοιτάξτε, ο Καρυπίδης είναι δύο πράγματα. Δεν μπορεί να, καταρχάς είναι... δεν μπορεί να συνεργαστεί, συγγνώμη σε διακόπτω φίλε, δεν μπορεί να, ναι, δεν ναι, μπορεί να συνεργαστεί, καταρχάς ο Καρυπίδης εύκολα με ανθρώπους. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Καρυπίδης κατά το ίμιση είναι... Δεν μπορούμε να πούμε στο ραδιόφωνο πάρα πολλά. Είναι μια θολή προσωπικότητα, εμπορική, οτιδήποτε που εμπλέκεται με το ποδόσφαιρο και καλά κάνει και είναι θολή. Κατά το ίμιση όμως μπορούμε να πούμε ένας σκληρός, εγωιστής και αποφασιστικός άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος... αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι από άλλο μέταλλο φτιαγμένοι, παιδιά. Ό,τι και να είναι. Όση κατηγόρια και αν ακούγεται κάποια. Έτσι όπως το λες. Πάντως εγώ, Αλέξα, από όσο γνωρίζω, σε περίπτωση ναι, που προχωρήσει, αν προχωρήσει ναι, αυτή η ιστορία, ξέρω ότι ο Σακίεβιτς θέλει να έχει τον ρόλο του, νομίζω το Α και το Β και το Γ και το Δ, ναι, στο αγωνιστικό. Επειδή είναι το κομμάτι του, επειδή είναι αυτός που έχει τις διασυνδέσεις. Για να δούμε. Ναι. Με το αυτό θέλει ο ίδιος. Αγωνιστικό, ναι. Ο Καρυπίδης λίγο ζορίστηκε. Τώρα... Ζορίστηκε επειδή τα πληρώνει αυτός. Αν πάρει καμιά 5 εκατομμύρια. Εννοείς τις επιλογές του. Περίμενε. Αν πάρει καμιά 5 εκατομμύρια, θα είναι ζορισμένος, πιστεύεις. Ναι, βέβαια, μπορούμε να τα αυτό πάρει. Λέω. Να μείνει με ποιο ρόλο. Να τα πάρει 100 φορές. Πρόεδρος. Πάρω τα λεφτά μου που έχω βάλει. Εντάξει, μακάρι, πάρω και παραπάνω και ανάγκη, συνεχίζω και είμαι και πρόεδρος. Έχει ανάγκη από λεφτά και οι δικηγόροι του Άρη, με τους οποίους κατά καιρούς μιλάω διάφοροι, μου λένε ότι ο Καρυπίδης θέλει λεφτά. Βέβαια μετά από τις πράξεις του βλέπω ότι δεν θέλει και να φύγει. Υπάρχει μια... Κοίταξε, εγώ πέρσι όταν η ομάδα έμεινε στη Β' Εθνική και το είχα γράψει και το είχα πει ότι είπα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Καρυπίδης να ανταπεξέλθει με τα 600-700 έξτρα που πρέπει να δώσει για να πάρουμε και αδειοδότηση, να μην βρήκε έχουμε και πρόβλημα. Μπράβο, τα βρήκε. Βρήκε τον τρόπο. Τα βρήκε. Τα είχε. Τα πήρα παλού. Δεν ξέρω τι έκανε. Είναι μυστήριο. Είναι μαμούνιο ο Καρυπίδης. Είναι σκληρό ο Καρυπίδης. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι λένε πολύ. Ότι ο Καρυπίδης είναι από αυτούς τους ανθρώπους όπου έχει τα λεφτά, αλλά πρέπει να φτάσει στο και πέντε για να τα δώσει. Μπορεί. Αυτό ισχύει γιατί ο Καρυπίδης όταν είχε την Καρφούρ νίκιαζε στην Τούμπα το σούπερ μάρκετ και πάντα η καταβολή γινόταν με τα χίλια ζώρια. Και είδες τώρα τι γίνεται. 3,8 τώρα σε 60 μέρες θα πάρει το Σκλαβενίδη. Τα μισά από αυτά που του επιδικάστηκαν από το Μαρινόπουλο. Να πάρει όσα του αναλογούν για να μην όμως το κουράζω άλλο, θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Είναι ένα θέμα πώς θα το διαχειριστεί. Σίγουρα θέλει να έχει το μεγαλύτερο κέρδος που γίνεται και ταυτόχρονα και επιτυχία αγωνιστική. Άρα καλό είναι σε αυτή τη διαπραγμάτευση να δείξει μια ευελιξία ο Καρυπίδης και να μην στραβώσει, ας πούμε. Και μόνο το γεγονός ότι ταξιδεύει στην Αμερική τον επόμενο μήνα δείχνει ότι υπάρχει διάθεση να ξανακαθίσουν στο τραπέζι, να βρουν μια κοινή επαφή, μια φόρμουλα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και κάτι ακόμα θα σας πω που δεν μ' αρέσει, γιατί δεν αφορά εμάς αλλά τους δίπλα. Πολύ φοβάμαι για την εφετειακή, να ξέρετε. Για παράλογα πράγματα, αλλά πολύ φοβάμαι. Θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε. Λοιπόν, τα λέμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχεις άλλο να πάω στο διάλειμμα. Τι είναι αυτό. Έλα, λες να έρθω έξω. Βγες έξω τώρα, είπες. Κάτι, αυτό είπες. Έρχομαι, πρόσεχε. Ξέρεις πώς τον φωνάζουμε. Ποιο είναι. Στον απέναντι. Προς το Κιώση. DJ Κιώση. DJ. Κιώση. Τι Κιώση. Σε έφαγε. Να το κιώσεις. Break. Ποια είναι η κυρία που τραγουδάει. Μπάρκας Λαμπρόπουλος Τσιγκρίνσκι Μπακάκης. Εγώ νόμιζα είναι τραγουδίστρια. Μπάρκας. Σιμώες. Ναι. Κονέ, Χουλτ, Μπακασέτας, Λιβάγια και Αραούχο. Μπακασέτας. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το μάτς Κυπέλλου. Μπράβο. Με την ΑΕΛ. Μπόζοβιτς, Γιωβάνοβιτς, ναι. Μόρας, ναι. Ζίζιτς, ναι. Μασούρας, ναι. Γκόλιας. Ναι, κολιάρα. Μιλοσάβλεβιτς, Αγκάνοβιτς, Ντελετίτς, Πολίτς, Χούπτσεφ και Γκρίσμαν. Η ενδεκάδα πόσους του Σωτήρη Αντωνίου. Πόσους ξένους έχει ρε.
του προπονητή που ήταν στο... στα Τρίκαλα. Στο του Παρτίζαν καλοκαίρι υποψήφιος για το μπάγκο του Άρη, ναι. Θα φύγει από τον Κούγια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Μετά το Πάσχα πρώτη φορά. Πάντως θα προτιμούσα να ακούγα τη φωνή της τραγουδίστριας παρά τις ενδεκάδες που αναφέρατε. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιος έκανε την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η ποιητή ρωτάς. Γιατί κύριε Τσαλτίδη, αν μου λέγατε ότι την κάνατε εσείς, ναι, μπορεί και να πηδούσε από τον μπαλκόνι. Περί τι ερώτηση κάνεις τώρα. Εδώ ρώτησα πώς τη λένε εγώ, δεν μπορώ να ξέρω. Άσχετος αυτός. Τα των αθλητικών γεγονότων είναι λίγο κάπως, είναι too much αυτόν τον καιρό, έτσι. Ανεβήκαμε, σωθήκαμε. Εντάξει, τώρα μπορούμε να πάμε για μπάνιο, που λέτε. Ναι. Το αποδείξαμε βέβαια την Κυριακή. Αν και βέβαια εγώ περίμενα ακόμα πιο λίγους. Ναι, είχε ικανοποιητική παρουσία σε σχέση με, ναι, τη... ναι, ναι, με το pre-game. Ναι. Αποδείχτηκε όμως για μια φορά ακόμα ότι τα παιχνίδια που δεν το έχουν έχουν και θέαμα, έχουν και γκολ. Και φυσικά δεν θα ακούσεις τώρα ότι, πώς το λένε ρε παιδί μου, και λίγο θέαμα ρε παιδί μου να δούμε. Κανείς δεν αναφέρθηκε αυτές τις 2-3 μέρες. Επειδή το είδαμε. Το είδαμε, ακριβώς. Ακριβώς. Κάποιος θα πει τώρα, καλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει πιο πριν. Όχι, δεν μπορούσε να γίνει πιο πριν. Γιατί κάθε ομάδα έχει τη δικιά της τακτική, παίζει διαφορετικά και δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα μάτσο Φιάρης να γίνει τέτοιο παιχνίδι. Θα είναι δηλαδή ακραία περίπτωση να γίνει τέτοιο παιχνίδι. Οι ομάδες της κορυφής, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Πάντως θέλω άλλα δύο παιχνίδια με 4 ή 5 γκολ για να πετύχω κι εγώ σαν Έλληνας που είμαι ο Ταλεγαμενάκης, γιατί όλοι οι Έλληνες Ταλεγαμενάκηδες είμαστε. Δύο παιχνιδάκια θέλω ακόμα με 4 γκολ για να πετύχω το νούμερο των 5 αγώνων με, 5, με πολλά γκολ η ομάδα. Θα έρθουν στο μάτς με τον Πανσεραϊκό αν θα κατέβει να παίξει. Και σε κάποιο άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Πάντως, καλά είναι την Κυριακή να κερδίσει η ομάδα. Αλλά πρώτα απ' όλα καλά είναι την Κυριακή, όσοι θα πάμε σε αυτό το γήπεδο, να έχουμε αποβάλει το... Να χαρακτηρίσω κάπως τον κόσμο που θα πάει, με κακή έννοια δεν θέλω. Αλλά να έχουμε το γνώθι σε αυτόν και το μυαλό μέσα στον εγκέφαλο. Όντως. Και να μην γίνει καμιά χαζομάρα... ελληνική χαζομάρα και μετά μας φταίνουν όλοι οι άλλοι, αλλά δεν φταίμε εμείς. Γιατί συνήθως τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα φταίνουν όλοι οι άλλοι, αλλά ποτέ δεν φταίμε εμείς. Το συγκεκριμένος άνθρωπος, ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν έκανε, θα πρέπει να μην ασχοληθούμε μαζί του. Γιατί? Γιατί είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για όλους αυτούς που μας πικράναν και μας στεναχωρήσαν, να μην ασχολούμαστε μαζί του. Έτσι θα τους πονάει περισσότερο όταν δεν ασχολείσαι μαζί τους. Και το πιο ωραίο είναι να βλέπεις, το είπα και άλλη φορά, τους αντίπαλους τερματοφύλακες να φεύγουν από τα γήπεδα με κατεβασμένα κεφάλια. Τώρα θα μου πεις, συμπαθέστατη η ομάδα του Πανηγυρίου, παραδείγματος χάρη, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δηλαδή εκτός επιθετικά που έτσαν καλά, ανοίξαν το παιχνίδι, και δώσανε την ευκαιρία και στη δικιά μας την ομάδα να παίξει καλά και να δείξει θεαματικά πράγματα. Είναι καλό που φεύγουν οι τερματοφύλακες των αντιπάλων ομάδων με κατεβασμένα κεφάλια για μένα, γιατί μας κουράσαν 2 χρόνια οι συγκεκριμένες ομάδες, εκτός από τις ομάδες και οι τερματοφύλακες, να κάνουν με την ομάδα μας ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν να διακριθούν. Πάντως θα ήθελα... να πω λίγο και για αυτή την ιστορία που γίνεται τώρα με τα άδειες, αφαιρέσεις βαθμών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες με την Αθηναϊκή μεγάλη ομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να περάσουν κάποια πράγματα ακούγοντας και αθηναϊκούς σταθμούς. Προχθές είχαν 3 περιπτώσεις. Πρόλαβαν και πλήρωσαν ετεροχρονισμένα. Και το κάνω αυτό την ερώτηση σας δημοσιογράφους για κάτι πολύ απλό.
Εμάς μας στερήσανε μια άδεια γιατί δεν ήταν 31 του Μάρτη, αλλά ήταν 3 Απρίλη, παράδειγμα. Πλήρωσαν τις δόσεις. Είναι λίγο ελληνικό. Όχι, είναι λίγο, θα σου πω το εξής. Ότι είμαι βέβαιος ότι αν ήταν ο Άρης, θα ερμήνευε ο δικαστής ότι πρέπει να πληρώσεις όλο το ποσό. Όχι. Γιατί αυτό λέει η νομοθεσία. Αν εκπέσει μία δόση, τότε επιστρέφει το σύνολο της οφειλής και για να μην υπάρξει αφαίρεση βαθμών, αφού υπάρχει απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, της τελικής μορφής δηλαδή αποφάσεων, θα πρέπει να πληρώσεις όλο το ποσό για τον κάθε ποδοσφαιριστή εντός 5 ημερών από την έκδοση της απόφασης και πριν το, νομίζω, ή 5 ή μετά ή 3, μην κολλήσω στις μέρες, από το παιχνίδι που παίζεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αυτό το οποίο είπε είναι ότι έστειλα χαρτί και ρώτησα, πρέπει να πληρώσω το σύνολο του ποσού ή πρέπει να πληρώσω τη μία δόση από τις 10 που χρωστάω. Και τον είπανε τη μία δόση. Και δεν είδα πουθενά να υπάρχει απάντηση από την ΕΠΟ ή μία δόση. Είδα μετά τα ρεπορτάζ να λένε ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τη μία δόση και γλίτωσε την αφαίρεση βαθμών. Που σημαίνει, πάρα πολύ απλά, ότι αν ήταν ο Άρης ή ο Ηρακλής, που έχει παρόμοια ζητήματα με εμάς τα τελευταία χρόνια, θα λέγανε αν δεν σκάσεις τα 400 για το Λολέτο, πέφτεις. Γιατί αν και ο Άρης είχε την ίδια υπομονή και αντιμετώπιση τότε, τη χρονιά που έπεσε, ξέρεις τι καλά που θα πλήρωνε μία δόση, θα άφηνε μετά 2 μήνες, θα εκδικάζα μετά από 3, θα πήγαινε μετά από 4, θα μπαίναν όλοι κάθε 2 και 3 και θα λέγανε, α, όχι, είναι μεγάλη ομάδα και αυτό και το και το. Ξέρεις τι ωραία θα σωνόμασταν. Μια χαρά. Επειδή λοιπόν συνηθίσαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και την ΑΕΚ και τον Άρη και τον Ηρακλή και τη Λάρισα και τον Όφη σε αυτές τις διαδικασίες, δεν είμαι κακεντρεχής να θέλω να υποβιβαστεί. Αυτή η ομάδα έχει σειρά. Αυτή η ομάδα έχει σειρά. Ξέρεις κάτι, θα πρέπει κάποια στιγμή να πονάνε όλοι το ίδιο. Να χαίρονται όλοι το ίδιο και να αισθάνονται όλοι το ίδιο. Δεν γίνεται το να παίζει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν εγώ δεν θέλω να με πει κάποιος γραφικός. Εγώ πολύ καιρό περιμένω. Ειλικρινά θα το χαρώ πάρα πολύ να πονέσει και αυτός ο κόσμος της συγκεκριμένης ομάδας, γιατί και αυτοί έχουν κάνει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να πονέσουν όπως πόνεσα και εγώ, να βρεθούν και αυτοί εκεί κάτω, να παίξουν και αυτοί εκεί κάτω και να ξανανεβούν, ρε παιδί μου, και να ξαναβλέω και εγώ τα ωραία όμορφα λόγια όπως τα άκουγα και όπως τα λένε και για τις άλλες ομάδες, ότι αυτές είναι ομάδες αλφα-εθνική. Ναι, είναι. Είναι μεγάλη. Ναι, είναι. Να περάσεις και από εκεί κάτω, γιατί έτσι σου αξίζει, γιατί είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Όπως και για μένα το λέγανε αυτό και για τους άλλους το λέγανε αυτό, δεν γίνεται και αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν γίνεται το 2011 και 2012 να έχουν εκείνον το στραματσόνι και να κάνουν εκείνες τις κινήσεις. Δεν γίνεται, ρε φίλε, και να ξέρουν όλοι ότι έχουν πρόβλημα και να πηγαίνει πού το καράβι. Και τώρα τρεχάτε γειτόνι και απόψε δεν γλιτώνει. Πρέπει να πληρώσεις. Στη χώρα αυτή για να φέρουν δικαιοσύνη και για να θέλουν κάτι να κάνουν, θα πρέπει να πληρώνεις το λάθος σου. Να πληρώνεις όταν πρέπει να πληρώσεις. Και να μην πληρώνεις όταν δεν πρέπει να πληρώσεις. Βέβαια πολλές φορές λέω τώρα στη γραφικότητα της χώρας που ζεις, παραδείγματος χάρη, πώς θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Το αίσθημα της αδικίας, γενιές που αισθάνονται ανθρώπων, των νέων παιδιών, το επικοινωνιακό, έτσι πώς το περνάτε εσείς, το εσείς σε εισαγωγικά εννοεί δημοσιογράφοι, έτσι, είναι και αυτό μια αιτία. Πώς θα γίνει τώρα? Δεν μπορεί το ένα το παιδί να αισθάνεται εντάξει και το άλλο να μην αισθάνεται εντάξει. Δεν μπορεί το ένα να καταλαβαίνει και το άλλο να μην καταλαβαίνει, ενώ την αδικία δηλαδή. Δεν γίνεται να περάσουν από εκεί κάτω. Τι γίνεται? Εδώ υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα. Ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να τα πληρώσει. Γιατί δεν τα πληρώνει? Έτσι θέλει. Γιατί μπορεί να τα γλιτώσει. Γιατί θεωρώ ένα αυτό και ένα δεύτερον ότι ο επαγγελματικός χώρος με τον οποίο ασχολείται, τα μίντια δηλαδή, εκεί θα πρέπει, έτσι πως κάνανε τώρα τις δικλίδες με τις τηλεοράσεις και με τους σταθμούς,
θα πρέπει και εκεί να είναι πιο συνεπής. Ενώ από εκεί το ποδόσφαιρο που έχει μεγαλύτερη ασυδοσία, κοιτάζει να τα γλιτώσει από εκεί, γιατί εκεί πρέπει να πληρώσει. Ενώ εκεί και να μην πληρώσει μπορεί να τη βγάλει λάδι. Καλαβες, μπορεί να πληρώσει. Αλλά θέλει να είναι αλλού καλός και εκεί μόνο εντάξει θα τη βρούμε την άκρη τόσα χρόνια. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, τα είπαμε. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλό βράδυ σε όσους μας ακούνε. Χαιρετίζαμε στον κύριο Γιαννόπουλο, εκεί φτιάχνει το φορτηγό σας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε και επιλέγουμε πού θα πάμε να μας φτιάξουν, να μας φίξουν τα τζιγιά που λένε. Πολύ ωραία. Να μας τα, να μας τα κάνουν ξέρεις. Αν μπράβο. Λοιπόν, έτσι. Τα δέοντα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Αυτόν κόψτε να το στείλω στο Γιαννόπουλο. Να κλείσουμε. Άρισκα ενημέρωση, περίμενε. Λοιπόν, να δω τι λέει η ενημέρωση Σκάιαρης. Ανοίξω το email μου. Επιστροφή στο γήπεδο σήμερα για τους παίκτες. Η ομάδα μας προπονήθηκε το απόγευμα ξεκινώντας με μια γιατί. Απόνο Αθηναίου θεραπεία για τη θλάση στη γάμπα. Γκάρι Μπέλ συμμετέχει αλλά έχει και αυτός θεραπεία. Μπράβο. Ο Άρης θα δώσει φιλικό ή φιλικά στο διάστημα της διακοπής. Ο Μωράτ που είναι, Μωράτ. Πώς? Ο Μωράτ που είναι. Τώρα... Έρχεται στο δρόμο. Έρχεται. Πλάι επειδή από την Αμερική είναι οι πτήσεις λίγο... πώς βλέπουμε την πρόταση αναδιάρθρωση με 12 ομάδες του Βασιλιάδη. Πού την έκανε τώρα, είναι καινούργιο. Στην Ελβετία αυτή η πρόταση μπορεί να έχει βάση. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Παλιό είναι αυτό. Και παλιό είναι. Και άνευ. Βάση είναι. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 12 ομάδες δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να έχεις και μια. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορείς να περιορίσεις. Ναι, 16 καλά είναι. 16 νομίζω μια χαρά. Να έχει εκπροσώπηση και η επαρχία, να έχει και λίγο τζερτζελέ, να έχει και λίγο. Αν οι ομάδες ήταν καλύτερα δομημένες της ελληνικής επαρχίας και θα μπορούσαν να σταθούν με αξιώσεις, θα σε έπρεπε να έχεις και 18 ομάδες ενδεχομένως. Αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ομάδες θα είχαν καινούργια γήπεδα, υπερσύγχρονα δηλαδή, θα είχαν τους ιδιοκτήτες τους, θα είχαν την αυτοτέλειά τους σε ένα βαθμό και όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε σε κάποιες προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες του εξωτερικού και τα βλέπουμε και τα ζηλεύουμε φυσικά όταν τα παρακολουθούμε στη τηλεόραση, τα πηγαίνουμε και τα βλέπουμε από κοντά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Πριν αποχωρήσουμε, ναι, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ακρόαση με τον Γιώργο Ματζούκη, στους ακροατές του Λίμπρο. Φυσικά είναι εδώ έτοιμος. Να... Να πεις. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Ο Γιώργος Ματζούκης ετοιμάζεται να πει εδώ τα πάντα όλα. Θα τα πει όλα. Ναι. Ναι. Έχει πολλά να πει. Τον βλέπω, χαμογελάει. Δεν τον βλέπεις. Τώρα όταν αυτό με ρώτησε αν έχει εμβόλυμη, τι ώρα είναι. Έχει ώρα για την εμβόλυμη. Τέσσερις! Πολύ ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Και αποχωρώντας. Αποχωρώντας, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω ένα το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Ναι. Σε ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο που έφυγε πριν από 4 χρόνια σαν σήμερα από τη ζωή και έχει γεμίσει την οικογένεια δυστυχώς μια απέραντη θλίψη, γιατί είναι πολύ άσχημο να φεύγουν νεαροί άνθρωποι από τη ζωή. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω σαν σήμερα, ήταν. Σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε αύριο μετά τις 5.